Αλλάζουμε θέμα και κλίμα εμείς και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με την διπλωματία. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα η Καθημερινή φιλοξενεί ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι η Μαδρίτη και το Βερολίνο πιέζουν την Αθήνα, την κυβέρνηση δηλαδή, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να αποδεχθεί την αποστολή επιστολής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις. Η Αθήνα το τρενάρει, προφανώς λόγω της ιστορίας Μπελέρη. Ο κ. Παπασταύρου χθες είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι διμερές, είναι θέμα ευρωπαϊκού δικαίου. Και έτσι, σήμερα το πρωί, στον Άρη Πορτοσάλτε, φιλοξενήθηκε ο Φρέντι Μπελέρη από τις φυλακές στα Τύρανα, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Πολιτικό σύστημα, το διαλογική κυβέρνηση, μου στερεί το δικαίωμα να ορκιστώ και να εκφράσει ελεύθερα η βούληση του χειμωριού του κουλαού. Ισονομία στην Ευρωπαϊκή δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε αυτό. Ναι. Για το ίδιο αδίκημα, εγώ είμαι προφυλακισμένο, άλλοι δύο δημάρχοι είναι στα καθήκοντά του. Το κράτος δικαίου σίγουρα δεν λειτουργεί, δεν είναι μόνο η περίπτωση μου. Πρέπει να μάθει οι ακροατές σας ότι εδώ η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ασχίσει τα καθήκοντά του στη Βουλή. Υπάρχει ένα κυνήγι μαγισσών από πλευράς της κυβέρνησης. Είναι μια δικαιοσύνη με σκηνοθεσία. Υπάρχει όποιος δεν είναι αρεστός, όποιος δημιουργεί πρόβλημα, τα στον κύριο Ράμα, είναι διωκόμενος ανά πάσα στιγμή. Για τα ίδια δικήματα υπάρχουν δύο στάσεις, δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο κύριος που βλέπατε δίπλα στον Άρη Πορτοσάλτε είναι ο γιος του Φρέντι Μπελέρη και βρέθηκε στο στούντιο και για πρώτη φορά μίλησε και τηλεφωνικά ο ίδιος ο Φρέντι Μπελέρη από τις φυλακές μέσα στην Αλβανία. Ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται και το βλέπουμε μπροστά. Και μάλλον θα υπάρχει εξέλιξη και την ερχόμενη εβδομάδα από ό,τι λένε στοιχεία του ρεπορτάζ ότι ίσως να έχουμε ακόμη και αποφυλάξη ή και ορκομοσία του Μπελέρη. Κάτι το οποίο βέβαια δεν δέχεται σε καμία περίπτωση η πλευρά της Αλβανίας. Λοιπόν, πάμε.